Για μια ακόμη φορά, να είμαστε καλά και να είστε όλοι καλά που ξανασμίγουμε. Αν πιστέψουμε το Λιάπη, μας μένουν 40, 50, το πολύ συναντήσεις ακόμη. Έτσι έχει κοντρολάρει. Λέει πόσες φορές θα συναντηθούμε ακόμη, κάνει 43 φορές, 50 μέχρι εκεί. Να είμαστε καλά όσες μπορέσουμε και όσοι μπορούμε να βρισκόμαστε. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από Αμερική. Έχουμε δε την τύχη και τη χαρά, μετά από 42 συναντήσεις, να έχουμε έναν ακόμη συμμαθητή μας που παρευρίσκεται φέτος για πρώτη φορά. Είναι ο Γιώργος ο Τσατσούλης. Έλα Γιώργο. Ο οποίος ήρθε από την Αμερική. Είμαι πολύ χαρούμενος να είμαι μαζί σας απόψε. Αυτό το σκεφόμουν για πολλά χρόνια. Ο φίλος μου ο Σπυρόπουλος εδώ. Ο φίλος μου ο Λιάπης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου εύχομαι να είμαστε παρέα πάλι. Αγαπητοί κύριοι καθηγητές, συμμαθητές, συνοδοί, σύζυγοι και φίλοι, σύζυγοι συμμαθητών και φίλοι, φέτος κάνουμε την 42η συγκέντρωση εμείς οι συμμαθητές του πρώτου γυμνασίου Αρένων Τρυπόλεως, την ετήσια συγκέντρωση. Ξεκινήσαμε το 75 την πρώτη συγκέντρωση. Είμαστε οι συμμαθητές που κάνουμε την 42η συγκέντρωση, που έχει γίνει πλέον θεσμός η συγκέντρωσή μας. Είναι βέβαιο ότι αν ψάξει κανείς στο αντίστοιχο λίμα, στο βιβλίο, τα ρεκόρ Guinness, ότι δεν θα βρει τέτοιο. Θα το προσπαθήσουμε κάποτε να το βάλουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε το 65. Μαζί με εμάς λοιπόν που φύγαμε από το πρώτο γυμνάσιο, το οποίο το ονομάσανε γυμνάσιο, αλλά δεν ήταν γυμνάσιο, ένα σπίτι ήταν, με μια αυλίτσα από πίσω που προφανώς είχε κάποιο κυπάριο, φτιάξανε κάποιες τουαλέτες, μετά επειδή δεν χώραγε πήρανε και το παράρτημα, φτιάξανε τρεις τάξεις ακόμη, μια παράγκα εκεί και του Βασίλη του Κορονέου που το βαφτίσανε κηλικείο. Φύγαμε λοιπόν το 65 και μαζί με εμάς που τελειώσαμε, τελείωσε και το πρώτο γυμνάσιο, γιατί μετεφέρθη πλέον στο Μυστριώτιο. Την ίδια χρονιά καταργήθηκε και το καπέλο. Αυτό το μεγάλο μαρτύριο που είχαμε εμείς στις επαρχίες οι μαθητές, ενώ δεν είχαν των μεγάλων πόλεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ. Γιατί προβληματίζονται πολύ πώς λέει είσαστε 275 συμμαθητές. Και εδώ κρατήσαμε μία πρωτοτυπία, διότι αν κάναμε συγκέντρωση των αποφύτων, θα είχαμε συμμαθητές που αποφυτίσανε μαζί μας 2 ημερών, 3 ημερών, 1 μηνού και δεν θα είχαμε συμμαθητές το Λάμπρο το Σέμπο που έφυγε την τελευταία χρονιά, το Δημήτρη το Φούτη, το Ροβέρτο το Σπυρόπουλο που έφυγε 2 χρόνια νωρίτερα. Λοιπόν, αυτός δεν θα ήταν απόφυτος μαζί μας, άρα δεν θα ήταν. Και έτσι σκεφτήκαμε λοιπόν αυτή του βασικού κορμού που ξεκινήσαμε το 59 και τελειώσαμε το 65 με όσους μίξαμε. Γιατί βρίσκαμε άλλους συμμαθητές μας που είχαν χάσει κάποιο χρόνο ή αφήναμε κάποιους άλλους εμείς από πίσω να επαναλάβουν την τάξη, να τα μάθουν καλύτερα. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε να έχουμε τον αριθμό 275. Από τους 275 έχουν πάρει το βαρκάρι του Αχέροντα στο μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή μόνο 40 άτομα. Που σαν ποσοστό είναι κάπου 14,5%. Αυτό για μένα είναι μεταφραζόμενο, σημαίνει ότι είμαστε σκληρά καρύδια. Γιατί σε 275 μαθητές, συμμαθητές, να έχουν φύγει μόνο 40, είναι λίγοι. Πολλοί μας θαυμάζουν, περισσότεροι μας ζηλεύουν και προσπαθούν να μας αντιγράψουν. Λέει πώς τα καταφέρνετε ρε παιδιά εσείς. Γι' αυτό αναγκάζονται λοιπόν και κάνουν στις πόλεις ή όλων των τάξεων, όλων των γυμνασίων οι αντίστοιχες τάξεις ή πολλές φορές πιάνουν μια δεκαετία ολόκληρη. Στο Περιστέρι κάνουν οι συμμαθητές της Παράγκας του 15-20 χρόνια για να μαζευτούν 10-15 άτομα να κάνουν μια συγκέντρωση, μετά από 4 χρόνια μια άλλη και μετά να σταματήσουν. Λέει πώς το κάνετε εσείς αυτό. Λέω ελάτε μαζί μας να δείτε πώς το κάνουμε. Από την τάξη λοιπόν αυτή βγήκε υπουργός. Βγήκε βουλευτής.
Τα διαβάζω για να μην αδικήσω κανέναν. Βγήκε Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Βγήκε καθηγητής Πανεπιστημίου Παγκοσμίου Φήμης. Βγήκαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Βγήκαν πρόεδροι κοινοτήτων πριν την ενοποίηση των κοινοτήτων. Βγήκαν υποψήφοι βουλευτές, διοικητής οργανισμών, διοικητής περιφερειακών νοσοκομείων, ανώτατη και ανώτατη και ανώτερη δημόσιοι υπάλληλοι, δημοτικοί, τραπεζικοί υπάλληλοι καθώς και υπάλληλοι ΔΕΚΟ, ανώτατη και ανώτερη αξιωματική ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, ανώτατη και ανώτερη αξιωματική ενευρία ενία του εμπορικού ναυτικού, άριστη εκπαιδευτική όλων των βαθμίδων, πληθώρα επιστημόνων όλων των γνωστικών αντικειμένων, βγήκε λαογράφος, βγήκε ποιητής, βγήκε ζωγράφος, άριστη χοροδή, επιτυχημένοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, βιοτέχνες, έμποροι και εργοστασιάρχες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διακεκριμένοι αθλητές στίβου και ποδοσφαιριστές, διεθνής ποδοσφαιριστής, διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά τον Κώστα Τολιάπη και όλο τον χρόνο, όχι μόνο επικοινωνεί με όλους, αλλά και αγωνίζεται και όλο αυτό το έργο, κατάλογοι κτλ. Είναι έργο δικό του. Δεν σας είχα μαθητές, αλλά ήμουνα στο γυμνάσιο τη δεκαετία του 60. Είσαστε αξιέπαινοι που τόσα χρόνια κρατάτε αυτή την παράδοση να ανταμώνετε. Αυτό δείχνει την ευαισθησία της ελληνικής ψυχής. Και θέλω να πιστεύω ότι τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται μόνο από Έλληνες και στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το οργανώνουν και εύχομαι για πολλά ακόμα χρόνια να γίνεται αυτή η συγκέντρωση και να είμαι κι εγώ ζωντανή να έρχομαι. Με όλη μου την καρδιά, όλους σας τόσα χρόνια μας καλείτε σε αυτή τη συγκέντρωση και μας αφήνετε. Δεν θα πω πολλά λόγια γιατί είμαι σε κοινωνία μας που 40 χρόνια είμαι εδώ. Πέρυσι έλειψε. Εύχομαι ολόψυχα όλοι σας να είσαστε καλά και του χρόνου και στην οικογένειά σας και στα παιδιά σας. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι καλή υγεία. Και χρόνια πολλά σε όλους.